Συνάδελφοι, χαιρετίζουμε τη σημερινή πρωτοβουλία της Ένωσης Εκπαιδευτικών και της ΠΕΣΥΣ και όλων των συλλόγων οι οποίοι σήμερα βρίσκονται εδώ για να συμπαρασταθούν ή μάλλον για να διεκδικήσουν αυτό το δίκαιο αίτημα. Είναι ντροπή το 2021 να μιλάμε για αναπληρωτές, να μιλάμε για ανθρώπους που με μια βαλίτσα γυρίζουν από πόλη σε πόλη για ένα μεροκάματο χωρίς δικαιώματα. Είναι ντροπή να διαλύονται τα σχολεία και να μην έχουν μόνιμο διδακτικό προσωπικό. Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών από την αρχή έχει σταθεί απέναντι σε αυτό το ζήτημα διεκδικώντας πρώτα απ' όλα μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών. Δεύτερον, εξίσωση όλων των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών σε όλες τις κατηγορίες. Και τρίτον, θέλουμε να μην υπάρχει σχολείο χωρίς ειδικότητες, να μην υπάρχει σχολείο χωρίς τέχνη, να μην υπάρχει σχολείο χωρίς να διδάσκονται τα καλλιτεχνικά μαθήματα που βοηθάνε στην ανάπτυξη των παιδιών. Διεκδικούμε. Είμαστε σε έναν αγώνα. Αύριο σε τρεις πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα, θα γίνει μια μεγάλη αυτοκινητοπομπή για την κατάργηση του μαθήματος στο Λύκειο. Στην Τρίτη, στις 11 του μήνα, θα γίνει μεγάλη διαμαρτυρία στην Πάτρα για το ίδιο ζήτημα, το απόγευμα. Την Πέμπτη, 13 του μήνα, θα είμαστε έξω από το Συμβούλιο Επικρατείας, γιατί εκδικάζεται η προσφυγή του Επιμελητηρίου και της Ένωσης για την κατάργηση των μαθημάτων. Λέμε στην κυρία Υπουργό, δεν θα δεχτούμε αυτή την κατάσταση και θα είμαστε συνέχεια απέναντι. Καλή συνέχεια, συνάδελφοι.